Πρόσφατα, τα παιδιά μου με ρώτησαν γιατί οι άνθρωποι πετάνε σκουπίδια κάτω. Δεν μπορούσα να δώσω απάντηση, αλλά σκέφτηκα να, αντί για απάντηση, να κάνω μια ερώτηση. Θεωρείς ότι αυτό που κάνουν οι άνθρωποι είναι σωστό? Ευτυχώς μου είπανε όχι. Ιουνίου συγκεντρωθήκαμε όλη η ομάδα του Make Use σε μια πολύ όμορφη γωνιά δίπλα από τον Πινιό. Καθαρίσαμε το χώρο και πραγματοποιήσαμε ένα εργαστήρι Tai Chi. Για να καθαρίσουμε την περιοχή χρησιμοποιήσαμε το Make Use Kit που υπάρχει στις καφετέριες πλέον. Έχει μέσα ένα γάντι, μια βιοδιασπόμενη σακούλα και αυτοκολλητάκι της ομάδας. Πιστεύω πως αυτό το συγκεκριμένο kit έχει φτιαχτεί με τη λογική να υπάρχει κάτι διαθέσιμο ώστε να μπορούν να μαζευτούν σκουπίδια από οποιονδήποτε σε όποια δραστηριότητα και αν κάνει. Είχαμε στο μυαλό μας τη φράση «Όταν θέλεις να χρησιμοποιήσεις ένα χώρο, τον αφήνεις αρχικά έτσι όπως τον βρήκες και αν δεν τον βρήκες έτσι όπως θα ήθελες να τον βρεις, το κάνεις μόνος σου». Φέρουμε μία νέα ιδέα, η οποία επιθυμούμε σιγά σιγά να αρχίσει να φυτρώνει ανάμεσα στις ιδέες τις ήδη υπάρχουσες των πολιτών, σαν μία νέα συνήθεια που θα βοηθήσει, θα ανακουφίσει και το περιβάλλον και όλες τις μικρές γωνιές της πόλης και εμάς να συνδεθούμε με αυτό. Δεν είναι τόσο το kit σαν kit, όσο η ιδέα πίσω από αυτό, δηλαδή είναι απλά μια σακούλα και ένα γάντι. Ο καθένας στο σπίτι του μπορεί να έχει μια σακούλα ή ένα γάντι, το οποίο μπορεί να το έχει μαζί του στη τσάντα και ανά πάσα στιγμή να μαζέψει ένα σκουπίδι το οποίο θα βρεθεί στον δρόμο του. Θεωρώ πως αυτό το kit είναι ουσιαστικά η αρχή μιας ευκαιρίας για τους άλλους να συμβάλλουν περισσότερο στα κοινά. Αυτή είναι και η ουσία της ομάδας Make Use. Δεν είναι να γίνει κάτι μόνο μέσα από την ομάδα, αλλά να αποτελέσει το σπόρο έτσι ώστε να ανθίσει κάτι μεγαλύτερο στην πόλη. Σαν μέλος της ομάδας περιμένουν να το χρησιμοποιήσουν και να κάνουν αυτό το εμπόδιο εφόδιο. Όταν γύρισα στο σπίτι μετά από αυτό το εργαστήρι, έχοντας αφήσει καθαρή αυτή τη γωνίτσα, σκεφτόμουν ότι θα προσφέρω μια όμορφη στιγμή σε κάποιον που την επόμενη μέρα θα βρει αυτό το χώρο καθαρό και είχε και μια ιαματική διάσταση όλο αυτό προσωπικά. Με το Tai Chi ήρθαμε σε πολύ μεγάλη επαφή και σε πολύ άμεση επαφή με το περιβάλλον και τον περιβάλλοντα χώρο. Και ήταν το ωραίο συνέστημα φεύγοντας ότι αφήναμε το μέρος πιο καθαρό από ό,τι το βρήκαμε. Το να δω πάρα πολύ καθαρά τον χώρο στον οποίο βρέθηκα, να εξετάσω κάθε πτυχή του, να δω κάθε ψεγάδι του, στην περίπτωσή μας σκουπίδι, να το μαζέψω και μετά να τον απολαύσω καθαρό. Ένιωσα πιο ήρεμη όταν έκανα το Tai Chi σε ένα χώρο καθαρό πλέον και όχι βρώμικο και γεμάτο σκουπίδια. Και νομίζω αυτό είναι και το σημαντικό. Το σημαντικό είναι να αφήνεις σε έναν χώρο που εσύ χρησιμοποιείσαι έτσι όπως θα ήθελες να τον ξαναβρεις. Και δώσαμε ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα που το πήραν και τα παιδιά μου. Ότι προσέχουμε αυτό που έχουμε και αγαπάμε εδώ που ζούμε.